Πάμε να δούμε το τρέιλερ όμως της επόμενης παράστασης, που τουλάχιστον από το είδος του θεάτρου που εκπροσωπεί, εγώ έχω μείνει άναυδη. Πάμε να δούμε λοιπόν από το θέατρο του Άλετε τον Κάτω Κόσμο. Αϊδονάκι γύρισε από τα πέρα. Λοιπόν, ας ελπίσουμε ότι προσωρινά το ταξίδι στον Κάτω Κόσμο θα είναι μόνο σε επίπεδο θεάτρου, κορίτσια. Να καλησπέρισω την Βαρβάρα Δουμανίδου και την Μαρία Ράπτη. Η Μαρία είναι συγγραφέας του έργου και η Βαρβάρα είναι σκηνοθέτης. Έχω χάσει τα λόγια μου από το τρέιλερ. Είναι τόσο διεισδυτικό το τρέιλερ που κάνατε, που πραγματικά συγχαρητήρια. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε. Πολύ ωραία δουλειά. Ευχαριστούμε. Φαντάζομαι ότι είναι ενδεικτικό ότι θα δούμε και στο έργο, έτσι, είναι. Ελπίζουμε πως ναι. Τι ήταν αυτό, παιδιά, ήθελε να μας πάρει ο χάρος. Τον επικαλεστήκαμε. Ναι, τον επικαλεστήκαμε. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε από τη Μαρία, που έχει γράψει το έργο. Ναι. Πρόκειται λοιπόν για σειραφή από τρία δημοτικά τραγούδια στην ουσία. Δεν είναι ακριβώς σειραφή, είναι διασκευή. Α, μάλιστα, ωραία. Με τη Βαρβάρα διαλέξαμε τα τραγούδια με τα οποία ασχοληθήκαμε τελικά. Μαζί κάναμε ουσιαστικά τη διασκευή, δηλαδή μαζί αποφασίσαμε ποιες σκηνές, πώς θα δομήσουμε τις σκηνές, ποιοι θα είναι οι χαρακτήρες. Αλλά δεν το έγραψα εγώ. Όχι. Και μετά εγώ εργάστηκα πάνω στη συγγραφή των κειμένων, τα οποία είναι πρωτότυπα. Είναι βασισμένα πάνω στις ιστορίες, αλλά είναι πρωτότυπα. Μάλιστα. Κείμενα. Εμπνέεσαι, γράφεις, σκηνοθετείς, έργο. Ναι. Στο πολυχώρο εννοώ. Ναι. Ακριβώς. Ωραία. Και τι ιδιαίτερο θα δούμε αυτή τη φορά? Άκουσα πολύ καμπάνα πάντως, ναι, έτσι. Ναι. Αυτή τη φορά καταπιανόμαστε ως θέατρο του Άλλοτε με τον πόνο. Αφήσαμε πίσω μας τον φόβο και ασχολούμαστε τώρα με τον πόνο. Με τον πόνο της απώλειας, του θανάτου. Με τον πόνο του αποχωρισμού. Με τον πόνο της απώλειας του φθαρτού μας σώματος. Και την περιπλάνηση της ψυχής μέσα σε όλο αυτό που λέγεται κάτω κόσμος. Όπως είπε και η Μαρία, είναι τρία δημοτικά ποίηματα. Είναι «Για την Αμαύρα τα βουνά», «Η Λιγερή στον Άδη» και «Του νεκρού αδερφού», το γνωστό του νεκρού αδερφού. Είναι δοσμένα όλα πιστά. Η Μαρία κράτησε πάρα πολύ το 15σύλλαβο, το μέτρο δηλαδή. Τον Ιαμβικό, σύλλαβο. Είναι, ναι. Ήταν πολύ πιστή δηλαδή σε αυτό. Έφτιαξε ένα καταπληκτικό κείμενο που είναι... πραγματικά είναι σαν να σε χτυπάνε οι λέξεις με πολύ δύναμη όταν τις ακούς. Σε μεταφέρουν ακριβώς σε εκείνη την εποχή. Μιλάμε για μια εποχή αρκετά παλιά, αρκετά πίσω. Δηλαδή είναι οι ιστορίες των προγόνων μας, των
των πολύ πίσω προγόνων, των πολύ πίσω παππούδων μας. Όπου ήξερε και να θρηνεί σωστά ο άνθρωπος. Mm-hmm. Ήταν ολόκληρο τελετουργικό δηλαδή το να θρηνήσει τον δικό χαμένο. Ναι. Ή και τον χαμένο σκέτα. Αδερφό, σύζυγο, πατέρα κτλ. Καμιά γυναίκα δεν πέθανε όπως είπε ο αδερφός της πατέρας στην εμόνη μικρή. Ο θάνατος ήταν κάτι καθημερινό για αυτούς. Τους χτυπούσε την πόρτα αδιάκριτα, στον οποιονδήποτε. Ήταν κάτι το οποίο τους ήταν πολύ οικείο και το αντιμετώπισαν και με εντελώς διαφορετικό τρόπο από εμάς. Βέβαια, πρέπει να πούμε ότι έχουμε κρατήσει την σκοτεινή οπτική που έχει το θέατρο του άλλοτε πάνω στα κείμενα. Υπάρχει αρκετά, είναι ένας παράδοξος τρόπος για να δει κανείς, να καταπιαστεί κανείς με τις τρεις παραλογές, με αυτά τα τρία δημοτικά ποίηματα. Mm-hmm. Και αυτό είναι η σκοτεινή οπτική, άλλωστε φαίνεται και από το τρέιλερ. Μετά, αν προσπαθούσατε κάπως εισαγωγικά να το διακομωδήσετε, μετά θα ήταν black humor, δεν θα ήταν. Σίγουρα δεν γίνεται να το διακομωδήσει αυτό. Το απέβηδε στο μέγεθός του. Όχι, όχι, δεν μπορείς, γιατί είναι και το κείμενο. Το πρωτότυπο ποίημα είναι ήδη πάρα πολύ βαρύ. Βαρύ, σκοτεινό, σκληρό. Να τα πει και η Μάρια που εργάστηκε. Ναι, όπως και η πραγματικότητα τότε στο κάτω-κάτω. Δηλαδή. Ο θάνατος με τον οποίο ερχόντουσαν καθημερινά αντιμέτωποι ήταν και σε συνάφεια με τη ζωή που ζούσαν. Η ζωή ήταν σκληρή, ήταν δύσκολη, δεν άφηνε περιθώρια για μικροσυναισθηματισμούς και τα μικροπροβλήματα που έχουμε εμείς. Οπότε όλα αυτά και τα μεγάλα συναισθήματα ήταν πραγματικά μεγάλα. Και πραγματικά η δύναμη τους είχε μια σφοδρότητα με την οποία ήταν μεν εξοικειωμένοι, αλλά την οποία τη βίωναν, θεωρώ, στο έπακρο και γι' αυτό ίσως, δεν ξέρω, έφταναν και πιο εύκολα στη λύτρωση. Ναι. Γι' αυτό ίσως και πιο τραγικά και πιο δύσκολα και πιο μεγάλα γεγονότα από αυτά που αντιμετωπίζουμε εμείς, δεν τους λύγιζαν με τον ίδιο τρόπο που θα λύγιζαν εμάς ή που λυγίζουν εμάς πολύ μικρότερα πράγματα. Καταπιαστήκατε καθόλου με τα. Με τις συνήθειες, εν πάση περιπτώσει, τις επικίδειες. Ναι, βέβαια. Κάναμε και θα δείτε στην παράσταση μία πλήρη αποτύπωση μιας κηδείας. Α, κανονικά. Κανονικής, ναι. Κανονικά. Αποφεύγουμε το θάψιμο γιατί δεν έχουμε χώμα, αλλά αν είχαμε θα το κάναμε και αυτό. Δεν χρειάζεται. Ναι, αλλά έχουμε αποτυπωμένη όλη την. Το τελετουργικό. Όλα τα έθιμα, όλο το τελετουργικό. Και συγχρόνως προσπαθούμε να αποδώσουμε και στα πρόσωπα και στις κινήσεις και στις συνήθειες εκείνων των ανθρώπων τη σκληρή ζωή που βίωναν. Γιατί δεν θα ξεχάσω ποτέ σε ένα μάθημα που κάναμε στο Πανεπιστήμιο, τότε το είχα μάθει πρώτη φορά, ότι σε κάποια νησιά στην Ελλάδα, μέχρι και πρόσφατα σχετικά, και δεν ξέρω αν συνεχίζεται αυτό το έθιμο, είχαν συνήθειο να βγαίνουν μπροστά στο φέρετρο, ανοιγμένο το φέρετρο, η οικογένεια τριγύρω φωτογραφία. Βέβαια. Που μου φάνηκε πολύ κουφό τότε, αλλά τώρα το αντιλαμβάνομαι. Αυτό υπάρχει σε όλο τον κόσμο. Δηλαδή παγκοσμίως υπήρχε αυτό σαν συνήθεια. Δεν ξέρω κατά πώς το γνωρίζουν, γιατί. Μπορεί κάποιος να μην κατάγεται, ή μπορεί ποτέ να μην έρθει στην αντίληψή του. Εμείς κάναμε μια πολύ συγκεκριμένη σπουδή πάνω στην ελληνική λογογραφία και όχι μόνο. Πάνω γενικότερα στην βαλκανική λογογραφία, γιατί μας συνδέουν πάρα πολλά πράγματα με τα Βαλκάνια πάνω σε αυτές τις παραλογές, αυτά τα ποίηματα. Προσπαθήσαμε να είμαστε πολύ πιστοί, με πολύ αφοσίωση και αγάπη δηλαδή για τις ρίζες μας. Και νομίζω ότι έρχεται αυτό το έργο σε μια εποχή που πραγματικά το έχουμε ανάγκη να νιώσουμε λίγο. Την δυναμική που είχαν εκείνοι οι άνθρωποι και το πώς, είναι αυτό που είπε η Μαρία, πώς βίωναν τη σκληρότητα της ζωής χωρίς την σημερινή νοθρότητα που έχουμε σαν άνθρωποι. Εμάς βέβαια μας κυριεύει το άγχος, κάτι το οποίο δεν είχαν οι άνθρωποι τότε, μας τρώει από μέσα, αλλά είναι ευκαιρία νομίζω λίγο να θυμηθούμε, να νιώσουμε ότι είμαστε χώμα και αίμα και δεν είμαστε μόνο δουλειά, τηλέφωνα, τεχνολογίες, εικόνες, υπολογιστής, Facebook κτλ. Είμαστε και συναισθήματα και νομίζω ότι το συναίσθημα θα βγει πολύ έντονα. Και δυστυχώς ποια είναι η μόνη βεβαιότητα στη ζωή μας. Έτσι. Τι να συζητάμε τώρα, κορίτσια. 7 παρα 5 απογευματιάτικο, λοιπόν. Από αύριο ξεκινάτε. Ξεκινάμε αύριο, έχουμε πρεμιέρα στις 6 Δεκέμβρη, στον Πολυχώρο Ενώ, κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 9 και κάθε Κυριακή στις 8. Κάτι άλλο που ξεχνάω. Για κρατήσεις θέσεων μπορούν να τηλεφωνούν στο 698-20-311-99 και φυσικά αν θέλετε να δώσουμε κάποιες προσκλήσεις. Βεβαίως. Ναι, βέβαια.
θέλω να σας μεταφέρω τι μου είπανε. Τι. Κρατήσει θέση είναι λίγο για τον κάτω κόσμο. Κυριολεκτικά, ναι. Παιδιά δηλαδή. Πολύ καλή επιτυχία να σκίσετε. Είναι πολύ ιδιαίτερο το θέαμα αυτό και νομίζω ότι αν μη τι άλλο πρέπει να βλέπουμε πράγματα που δεν έχουμε συνηθίσει να βλέπουμε. Έτσι για την αίσθηση. Να ξέρουμε, να έχουμε άποψη ρε παιδί μου. Και ούτως ή άλλως εμείς θα επαναλαμβάνουμε το τρέιλερ ώστε ο κόσμος να το ξέρει. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εμείς ευχαριστούμε.